He's not happy 100% because the team don't have a good feeling in the pitch in the first 20 minutes. Για μας δεν είμαστε ικανοποιημένοι 100% γιατί δεν βγάλαμε αυτό το τα πρώτα 20 λεπτά κάτι καλό που θέλαμε. It's normal because now I check the other scores. It's all the teams away. It's very very difficult now win the games. Και αν δούμε και τα σκορ, είναι πάρα πολύ δύσκολο εκτός έδρας να κερδίσουν οι ομάδες. Everybody need points, everybody want to... Γιατί όλοι χρειάζονται πόντους, όλοι κυνηγάνε τα παιχνίδια. But okay, I think in the, after this 20 minutes the team so keep calm, try to win the second balls, try to put positional in the pitch. Μετά τα 20 λεπτά η ομάδα ηρέμησε, προσπάθησε να πάρει τη δεύτερη μπάλα. Να βρει τα πατήματά της στο γήπεδο. We have a good today, 2-3 opportunities. Είχαμε δύο-τρεις καλές ευκαιρίες σήμερα. This is the real situation. Of course, Karaskakis is good, so fighting. Αυτή είναι η αλήθεια. Η ομάδα του Karaskakis ήταν καλή. 100% don't have problems in this category if try to fight like today. Ήταν πολύ ανταγωνιστική, ήταν μαχόμενη σήμερα για αυτή την κατηγορία θέλει να εδραιωθεί. And good rest of the season, the last 14 games. Καλή συνέχεια στα επόμενα 14 παιχνίδια για την ομάδα του Καραϊσκάκη. It's okay. Καλησπέρα για μένα. Σήμερα είναι ένα πολύ καλό παιχνίδι. Βγήκαμε νικητές από αυτόν τον αγώνα και θα δώσω πολλά συγχαρητήρια στους παίκτες μου. Συνεχίζουμε την προσπάθεια στο επόμενο παιχνίδι και ήταν προσγειωμένοι. Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία εδώ πέρα από τους ανθρώπους. Αυτά, ήταν το επόμενο παιχνίδι. Θέλω να δώσω πολλά συγχαρητήρια στους προσεχθέντες μου σήμερα. Πιστεύω ότι μια ομάδα που έπρεπε να κερδίσει ήταν η δική μου. Το πλάνο μας βγήκε πάρα πολύ καλά. Πιέσαμε πάρα πολύ τον αντίπαλο, είχαμε ευκαιρίες αρκετές, είχαμε καλή απόδοση και στα 90 λεπτά, προσπαθήσαμε πάρα πολύ, αλλά δυστυχώς είδε ο κόσμος πως χάσαμε. Εγώ θέλω να σταθώ στην απόδοσή μας, ότι η ομάδα έχει πολλές δυνατότητες, αν κάποια ομάδα πρέπει να κερδίσει πρέπει να ήταν η δική μου και θα συνεχίσουμε τη δουλειά, να πιστεύουμε ακόμη πιο πολύ στους εαυτούς μας. Και πιστεύω στους βαθμούς θα τους πάρουμε σε άλλο παιχνίδι. Καλησπέρα. Νομίζω ότι για άλλο ένα παιχνίδι χωρίς να απειληθούμε ιδιαίτερα σχεδόν καθόλου χάσαμε τους 3 βαθμούς. Είμαστε κυρίαρχοι πιστεύω στο παιχνίδι. Το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό όπως γίνεται σε κάθε παιχνίδι εντός έδρας. Πιστεύω ότι σιγά σιγά θα βρούμε και τα πατήματά μας, θα πιστέψουμε και σε αυτούς μας και θα πάρουμε τους βαθμούς όσο χρειαζόμαστε για να ξεφύγουμε από τις τελευταίες θέσεις και να αναπνεύσουμε βαθμολογικά.